Ο κύριος Πέτρος Κωνσταντινέας μαζί μας στο Λίμπερο. Τι κάνετε, καλησπέρα, καλό μήνα. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Καλό μήνα και χρόνια πολλά. Θέλω ένα σχόλιο από εσάς για όλο αυτό τώρα που περιέγραψα, που ανέφερα στο εισαγωγικό μου σημείωμα για την υπόθεση αυτή. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω λόγια άλλο άλλα λόγια να περιγράψω όλο αυτό το σκηνικό που γίνεται στην υπόθεση αυτή. Δυστυχώς, όταν έχουμε και οπτικό υλικό μέσω καμερών, μια υπόθεση που θα μπορούσε να διευκολυνθεί πάρα πολύ γρήγορα, τραβάει αυτό που τραβάει. Ευτυχώς υπάρχουν δικαστική λειτουργή καλύτερη από κάποιους άλλους που δυστυχώς δεν είναι επαρκή στα καθήκοντά τους, και βλέπουμε ότι η υπόθεση πρέπει να πάει έτσι όπως πρέπει να πάει. Στο σωστό. Αισιόδοξο σας ακούω. Ναι, είμαι αισιόδοξο λόγω της τελευταίας κατάστασης. Είμαι απεσιόδοξο όμως λόγω της ολικής κατάστασης. Γιατί το 2022 θεωρώ πάρα πολύ άδικο γεγονότα όπως χωρίς να υπάρχουν υλικό καταγραφής καμερών όπως υπάρχει στη συγκεκριμένη υπόθεση και έχουν ταλονίσει στην κοινωνία άλλες υποθέσεις όπως με τον Παπιτόν Αναγνωστόπουλο την τελευταία αυτό, και ενέργησαν πάρα πολύ όλες οι υπηρεσίες ώστε να διελευκονιστούν οι υποθέσεις, και σε μια τόσο πιο εύκολη υπόθεση βλέπετε ότι τραβάμε. Δεν ξέρω τους λόγους. Διαβάζω, κύριε Κωνσταντινέ, από το ρεπορτάζ των συναδέλφων, στην τελευταία προγραμματισμένη ημερομηνία για να γίνει το δικαστήριο, βέβαια, στις 4 Νοεμβρίου του 2021, δόθηκε αναβολή, αφού η υπεράσπιση, λέει, των κατηγορούμενων, που είναι δύο, ήταν 4 και έγιναν 2, παρετήθηκε, λέει, η υπεράσπιση και ανέλαβε άλλος δικηγόρος που είχε άλλο δικαστήριο εκείνη την ημέρα. Δηλαδή, φοβερά πράγματα γίνονται. Ναι, και σε μια υπόθεση που αφορούσε ένα περιβόητο δικαστήριο σαν και εμάς, εδώ πολλά κατηγορητήρια βγήκαν αθώα λόγω παραγραφής. Έγινε τελικά το δικαστήριο, αλλά λόγω παραγραφής του χρόνου βγήκαν αθώοι πολλοί κατηγορούμενοι. Δυστυχώς βλέπουμε ότι συμβαίνει και πολλές φορές εδώ δεν θα είναι τόσο εύκολο ώστε να παραγραφούν οι υποθέσεις, αλλά βλέπουμε ότι από τους 4 κατηγορούμενους πήγαν οι 2. Έπρεπε να ασχοληθεί ένας δικαστικός λειτουργός ώστε να μπορεί να πάνε και οι άλλοι 2. Όταν φαίνεται στην κάμερα καθαρά ότι είναι 4, έτσι. Δηλαδή αυτό είναι τρελό. Και βλέπουμε τώρα ότι άλλες υποθέσεις που ταλανίζουν, όπως είπα, την κοινωνία χωρίς οπτικό υλικό, να κάθεται και να λειτουργεί ένα κράτος τελεία δικαστική λειτουργία, η αστυνομία, το πάντα. Δεν ξέρω αυτό που οφείλεται. Δεν μπορεί να δουλεύει και το κράτος μας και ο έλεγχος που μπορεί να γίνεται από όλους αλακάρτ. Δεν καταλάβω ανάλογα την υπόθεση. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Στιγμή που είναι πολύ πιο εύκολη υπόθεση. Και κρατάει πολλά χρόνια. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή μια τόσο... ένα γεγονός που αναστάτωσε όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο την ελληνική κοινωνία, και κρατάει τόσα χρόνια όλη αυτή η ιστορία. Είναι φοβερό, είναι απίστευτο. Αυτό δημιουργεί αμφιβολίες και στην κοινωνία στο πώς μπορούν να τιμωρούνται αυτοί που κάνουν τέτοια πράγματα. Δηλαδή γι' αυτό βλέπουμε ότι καμιά φορά ακούμε αυτή την πρόταση που λένε, έλα μωρέ και τι έγινε, τι θα γίνει, τίποτα δεν θα τους κάνουν. Όταν βλέπεις τέτοιες καταστάσεις, δυστυχώς συμβαίνει εκεί. Δηλαδή, αν υπήρχε δικαστικός λειτουργός, η κυρία Σακελαροπούλου, να γυρίσει όλη αυτή την υπόθεση, τι θα γινόταν τώρα για τους άλλους 2. Θα το είχαμε ξεχάσει. Δεν θα γινόταν καν τίποτα, δηλαδή, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Αφαίρετα το λέω βέβαια. Δηλαδή έχουμε δει πάρα πολλές υποθέσεις στον χώρο του αθλητισμού, το ξαναλέω, της βίας του αθλητισμού, που έχουν μείνει ατιμόρυτες ή δεν έχουν ελεγχθεί οι υποθέσεις όπως έπρεπε να είναι. Και δυστυχώς είναι στον χώρο του αθλητισμού και απαιτούμε από όλους μας να μην υπάρχει βία, που έτσι έπρεπε να είναι. Και βλέπουμε ότι όταν υπάρχει ατιμορρησία σε υποθέσεις
που μπορεί να υπάρχουν στοιχεία ή μπορεί να έχουν αφηθεί πάρα πολλά κενά ή να μην τιμωρούνται οι υπέτη. Μετά ζητάμε να μην υπάρχει βία στο κήπεδο. Δηλαδή αφορά, αυτή η υπόθεση αφορά προπαντός έναν αξιωματούχο όπως ήταν ένας διαιτητής, αλλά έχει γίνει τέτοιο γεγονός σε πολλούς συνάδελφούς σας, σε πολλούς παίκτες, σε πολλούς αξιωματούχους γενικότερα του ποδοσφαίρου, σε πολλούς φιλάθλους. Θρυνήσαμε θύμα στη Θεσσαλονίκη επάνω. Δηλαδή, εντάξει, κάτι πρέπει να γίνει με όλα αυτά. Και πρέπει να ακουμπήσουν όσο και αν, τόσο και αν ψηλά αφορούν πρόσωπα και καταστάσεις. Αυτό είναι. Αφαίρουμε να πούμε ότι μπορούμε να στέλνουμε τα παιδιά μας στο γήπεδο και μπορούμε να πηγαίνουμε και εμείς οι ίδιοι ανενόχλητοι σε ένα κράτος δικαίου, έτσι. Ζούμε στο 2022 και όχι στο 1950. Έτσι ακριβώς είναι. Δεν μου λέτε, διαβάζω μια δήλωσή σας που λέτε ότι όσο πιο γρήγορα έρθει η διαιτησία σε ελληνικά χέρια, τόσο το καλύτερο. Τι εννοείτε με αυτό? Γενικότερα η διαιτησία είναι σε ξένα χέρια. Γενικότερα η ελληνική διαιτησία πρέπει να είναι σε ελληνικά χέρια και φυσικά όχι σε ξένα χέρια. Απλά η μετάβαση που θα γίνει δυστυχώς αυτή την περίοδο, ναι, που ήρθαν ξένοι αρχιδιαιτητές, ναι, δεν φτιάξανε την ομαλή μετάβαση για τους Έλληνες διαιτητές. Και κάποια στιγμή όταν θα γίνει η μετάβαση αυτή θα είναι ένα κάψιμο για την ελληνική διαιτησία. Αλλά γενικότερα πιστεύω ότι η ελληνική διαιτησία πρέπει να είναι σε Έλληνες διαιτητές. Μα οι ομάδες θέλουν ξένους, κύριε Κωνσταντινέα. Οι ομάδες που τους παίζουν, παίζουν οι διαιτητές οι Έλληνες, ζητούν ξένους. Ναι. Και να σας πω κάτι, επειδή είναι όπως λέμε στη γλώσσα τη δική μας επί του πιεστηρίου, πριν από λίγα λεπτά εξέδωσε ανακοίνωση η ομάδα των Ιωαννίνων που ζητάει ξένους διαιτητές στα παιχνίδια της. Εγώ το έχω πει, το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ, ότι η ελληνική διαιτησία αφισβητείται προπαντός από τους παράγοντες που υπάρχουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η ελληνική διαιτησία, είτε καλή είτε κακή, δημιουργήθηκε από τους ίδιους τους παράγοντες και αφισβητήθηκε από τους ίδιους τους παράγοντες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ναι. Δυστυχώς το επίπεδο των ελληνικών παραγόντων στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν είναι ότι καλύτερο. Και αυτό δημιούργησε και την αφισβήτηση της ελληνικής διαιτησίας. Θέλω να πιστεύω ότι η ελληνική διαιτησία, ναι, παρόλο τις παθογένειές της, για να μην το κρύβουμε, παρόλο τις παθογένειές της, δεν είναι κατώτερη των προσδοκιών από τη μία ξένη διαιτησία. Αυτό δημιουργήθηκε λόγω της αφισβήτησης που υπήρχαν από τους Έλληνες παράγοντες και λόγω της ανεπάρκειάς τους να μπορούν να ανταπεξέλθουν κατόπιν πίεσης του κόσμου ή κατόπιν μην επάρκειας των καθηκόντων τους στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή είναι απλώς το πράγμα. Mm. Κάθε φορά που έχανε μια ομάδα, το εύκολο θύμα ήταν ο Έλληνας διαιτητής. Προφανώς πατούσε κάποιο όμως. Σε κάποιες υποδείξεις του, σε κάποιες αποφάσεις του, κύριε Κωνσταντινιάρη. Συμφωνώ. Εγώ δεν είπα ότι σε όλες τις περιπτώσεις φτάνε, αλλά η ελληνική διαιτησία υπόκειται επί τους Έλληνες παράγοντες. Όταν βλέπαμε, ναι, ότι στην πιο εύκολη παθογένεια της ομάδας τους βγαίνανε και λέγανε από το 20 λεπτό, από το ημίχρονο, το 45 λεπτό η ελληνική διαιτησία και κάνανε ανακοινώσεις, όταν γινόντουσαν τερατουργήματα από ξένους διαιτητές και δεν είχαν άγνα να πούνε ή να μιλήσουν, γιατί θα υπήρχε ο Πέλεκης της FIFA και της UEFA σε αντίστοιχες δηλώσεις, ναι, εκεί καταλαβαίνουμε πώς είναι παθογένεια. Και λέω πάλι, για να σας προλάβω, ναι, προς Θεού δεν λέω ότι δεν υπήρχαν παθογένειες και λάθη και πολλές φορές και δόλος. Και δόλος. Και φυσικά υπάρχει δόλος σε όλους τους τομείς στην ελληνική διαιτησία. Αλλά βασικός παράγοντας για αυτή την εξέλιξη που υπήρχαν ήταν η μη συνεννόηση του Έλληνα παράγοντα μεταξύ τους, είτε γιατί είχαν τις συγκρούσεις μεταξύ των ομάδων τους, είτε γιατί ήταν αναπαρκής ανάλογα στα καθήκοντά τους και θέλανε να, όπως το λέμε πολλοί παίκτες, να πουλήσουν το παδιλίκι στους παίκτες τους, να βρουν εξυλαστήριο θύμα στους διαιτητές. Ναι. Ακόμα και η ελληνική διαιτησία έπεσε σε αυτή τη λακκούβα να ακούει τους Έλληνες παράγοντες.
Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η κίνηση με τον ξένο αρχιδιαιτητή και την παρουσία σε σημαντικά παιχνίδια, σε δύσκολα παιχνίδια ξένων διαιτητών, ήταν σε συνεννόηση με την UEFA. Δηλαδή, προφανώς κάτι είδαν και από εκεί. Δεν τους βάλανε. Προφανώς όταν ήρθε η κατάσταση, και σας λέω εγώ που εκπροσωπούσα μια κατάσταση και ζητήσαμε τη συνδρομή της FIFA και της UEFA από το πόστο του βουλευτή τότε, το 2015. Ναι, και ζητήσαμε εμείς την κατάσταση να ενεργήσει με αυτά τα εκτράπελα που συνέβαιναν από τη διοίκηση της ΕΠΟ. Πάλι από τους παράγοντες. Αυτούς τους ανθρώπους που δεν είχαν εναρμονίσει το καταστατικό τους με τους κανονισμούς της FIFA και της UEFA. Και εμείς σαν κυβέρνηση ζητήσαμε τη συνδρομή της FIFA και της UEFA. Ναι. Δηλαδή ζητήσαμε τη συνδρομή παραγόντων και αξιωματούχων της FIFA και της UEFA για τους παράγοντες που υπήρχαν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Που είχε αντίκτυπο και στην ελληνική διαιτησία. Αλλά αυτό κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο και κάποια στιγμή πρέπει να φύγουν οι ξένοι διαιτητές. Δηλαδή δεν μπορώ να δεχτώ εγώ ότι ο κύριος Περέιρα που πέρασε ή ο κύριος Ντάλλας ή ακόμα και τώρα που είναι λίγο καλύτερος ο Εγκλέζος σε σχέση στα καθήκοντά του και όχι όταν σφύραγε. Μπορεί να αγχωθεί περισσότερο με αυτά τα λεφτά που παίρνει από έναν Έλληνα διαιτητή. Αυτά είναι να υπάρχουν κανόνες από τους Έλληνες παράγοντες, γιατί όπως βλέπαμε δεν υπήρχαν κανόνες. Και οι κανόνες πώς γίνεται? Όταν εναρμονίζεται το καταστατικό πλήρως της FIFA, της UEFA, αυτό που ζητάγαμε τότε το 2015 σαν κυβέρνηση, με τον κανονισμό από τους λάθους παράγοντες τότε, θυμόμαστε και οι τζίκηδες, θυμόμαστε πώς λειτουργούσαν, πώς είχαν εναρμονίσει το καταστατικό από τους παράγοντες του σημερινού της ΕΠΟ. Εμείς θέλουμε το αυτοδιοίκητο. Τότε και λέγαμε θέλαμε το αυτοδιοίκητο της ΕΠΟ, δεν θέλαμε το αυτόνομο. Δηλαδή θέλουμε το αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου, δηλαδή να λειτουργούν στους κανονισμούς τους, όχι να υπάρχει αυτόνομο. Τότε υπήρχε αυτόνομο σε πολλούς κανονισμούς. Δηλαδή αποφασίζομαι και διατάζομαι πέρα από τους νόμους του κράτους. Αυτή ήταν η διαφορά και αυτό είχε και αυτό είχε και συνέπεια να επηρεάσει και την ελληνική διαιτησία. Βλέπαμε διαιτητές μη επαρκείς, διαιτητές φοβισμένους ή διαιτητές που θέλανε να παίξουν αλλά δεν μπορούσαν γιατί τους έτρωγε το σύστημα. Αυτή ήταν η σκληρή πραγματικότητα. Αυτή που υπόκεινται στους παράγοντες, στους αξιωματούχους της ΕΠΟ που ξέραμε τι ΕΠΟ υπήρχε τότε. Να ρωτήσω και τελευταίο, γιατί έχουμε και πολύ καιρό να μιλήσουμε. Με τη δική, η δική σας υπόθεση εξιχνιάστηκε τότε? Όχι, με το φούρνο, όχι, με το φούρνο και τα λοιπά. Δεν βρέθηκαν. Δεν βρέθηκαν στοιχεία. Τίποτα. Δεν βρέθηκαν στοιχεία. Όχι. Δεν βρέθηκαν στοιχεία. Όλη αυτή η υπόθεση και οι καταγγελίες που γίνανε σε συνάρτηση με άλλες υποθέσεις τότε, με τους πλαστούς πίνακες, με άλλες καταγγελίες που γίνανε από άλλους ανθρώπους, έγινε ένα δικαστήριο. Το οποίο το δικαστήριο έπαιρνε αναβολές. Α, και αυτό. Σαν μάρτυρας κατέθεσε. Ναι. Ήταν η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έγινε συμμορία, η οποία έγινε. Καταλαβαίνετε που επηρέαζε αξιωματούχους της ΕΠΟ, τον αντιπρόεδρο, τον νομικό σύμβουλο. Τότε ήταν πολλοί κατηγορούμενοι διαιτητές, οι οποίοι οι πιο πολλοί ναι, αθωώθηκαν, σχεδόν όλοι, και ότι πολλά αδικήματα παραγράφηκαν. Παραγράφηκαν. Τα ακούτε? Βεβαίως. Παραγράφηκαν. Βεβαίως, τα ακούω. Είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό λέω αυτά που είπα πριν για την προηγούμενη υπόθεση. Εσείς γι' αυτό ξέρετε, λέω ότι συγκεκριμένοι αξιωματούχοι, γι' αυτό λέω ότι συγκεκριμένοι αξιωματούχοι του δικαστικού κλάδου είναι επαρκείς για τα καθήκοντά του και κάποιοι άλλοι δεν είναι επαρκείς για τα καθήκοντά του. Εσείς έξω από τα δικαστικά και τα λοιπά και από τους κατηγορούμενους ή τους ενόχους και τα λοιπά, εσείς μόνο σας, ιδιωτικά εννοώ, προσωπικά, ξέρετε ποιοι το κάνανε? Ελάτε και εσείς στον χώρο του ποδοσφαίρου είσαστε, γνωρίζετε ποιος κατοικεί στην Ιεροσαλήμια. Εγώ μπορώ να φτιάχνω διάφορα με τον νου μου. Τώρα ρωτάτε τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια τώρα. Ξέρετε. Γιατί πιστεύω αν σας ρωτήσει κάποιος ιδιωτικά μπορεί να σας πει. Αλλά επειδή έχω κουραστεί να πηγαίνω στα δικαστήρια γιατί θα μου κάνουν μηνύσεις και θα τους κάνω μάγκα, η κοινωνία γνωρίζει, έχει νου οι φύλακες και γνωρίζει το αίσθηκτο του δικαίου
Μπορεί δικαστικά κάποιοι ανθρώποι να μην πήγανε καν στο δικαστήριο, να μην δικαστήκανε, η κοινωνία τους δικάζει καθημερινά από τη συμπεριφορά τους. Αυτό γίνεται σε όλους τους κλάδους. Μάλιστα. Πιστέψτε το. Ωραία. Πιστέψτε το. Από την πολιτική, από τον αθλητισμό, από ό,τι υπάρχει ακόμα και το γείτονα, υπάρχει η κοινωνική, λέει, καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Το έχετε ακούσει την παροιμία αυτή? Ναι. Σε πολλούς έχει βγει το μάτι, λέει, καλύτερα να μου βγει το μάτι παρά το όνομα. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή? Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Δεν πειράζει. Εμείς να κρατήσουμε το όνομά μας. Μάλιστα. Καθαρό. Με ό,τι δίποτε λάθη έχουμε κάνει από το πέρασμά μας και στην πολιτική, αλλά ακόμα και στην διαιτησία, αλλά ποτέ δεν είχαμε δόλο. Ποτέ δεν είχαμε δόλο. Ποτέ δεν ήμασταν άτιμοι. Αυτό που λέμε έκανε την ατιμία. Και αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντινέα, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ, καλή δύναμη. Γεια σας. Να είστε καλά.